Τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Σε αναστολή της λειτουργίας της προχώρησε η εταιρεία εμπορίας ειδών ένδυσης και υπόδησης Sprinter από την 1η Οκτώβρη. Στα καταστήματα της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, φυσικά και σε αυτό της Αλεξανδρούπολης, υπάρχει θυροκολλημένη μια ανακοίνωση που ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η επιχείρηση αναστέλει τη λειτουργία της λόγω αδυναμίας εξασφάλισης χρηματοδότησης για την προμήθεια εμπορεύματος για τη χειμερινή σεζόν. Προεκπλήξεως βρέθηκαν οι πελάτες του καταστήματος Sprinter στην Αλεξανδρούπολη που το επισκέφτηκαν το απόγευμα της Δευτέρας ή το πρωί της Τρίτης. Αντιυπαλλήλων βρήκαν στην πόρτα μία ανακοίνωση η οποία τους ενημέρωνε ότι η επιχείρηση αναστέλει τη λειτουργία της. Το μεγάλο μπαζάρ που με γιγαντοαφίσες ανακοίνωνε η εταιρεία στις βιτρίνες της έμελε να είναι και το τελευταίο, αφού η 30 Σεπτεμβρίου ήταν όχι μόνο η ημερομηνία που τελείωναν οι προσφορές, αλλά η ημερομηνία που τελείωνε και η ύπαρξη της εταιρείας. Η εξέλιξη ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη, αφού πριν από ένα χρόνο η εταιρεία είχε κάνει αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα, η οποία αρχικώς δεν είχε γίνει δεκτή, αλλά θα επανεξεταστεί. Το κλείσιμο του καταστήματος έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι δεν είχαν πρώτερη ενημέρωση, αφού μαρτυρίες που έρχονται από πελάτες του καταστήματος αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι σχεδίαζαν το προγραμματισμό των βαρδιών τους. Η εταιρεία πάντως χρησιμοποιεί σκληρές εκφράσεις για να περιγράψει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, λέγοντας ότι υφίσταται ασφικτική οικονομική πίεση και ότι εξωθήθηκε σε αυτή την απόφαση επειδή δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την προμήθεια εμπορεύματος για τη χειμερινή σεζόν. Η επιχείρηση εμπορίας ειδών ένδυσης και υπόδησης Sprinter απασχολεί συνολικά 800 εργαζόμενους στα καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα για το θέμα της αναστολής της λειτουργίας της και το μέλλον των εργαζομένων και της επιχείρησης έγινε και σύσκεψη σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο Εργασίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία απόλυση εργαζομένου παρά την αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων, ενώ τους οφείλονται και τα δεδουλευμένα περίπου 2 μηνών. Στην ανακοίνωσή της πάντως η εταιρεία ευχαριστεί και τους εργαζόμενους αλλά και το καταναλωτικό κοινό που την έχει στηρίξει τα τελευταία 30 χρόνια και το βέβαιο είναι πως η υπόθεση θα έχει συνέχεια καθώς πρόκειται για μια ελληνική εταιρεία που απασχολούσε μεγάλο αριθμό εργαζομένων και μάλιστα εν καιρό δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Τώρα, τις επόμενες ημέρες, η Δέλτα Τηλεόραση Θράκης ανοίγει το φάκελο που λέγεται Τουρισμός με στόχο να παρουσιάσει εκτενή ρεπορτάζ με στοιχεία, πληροφορίες αλλά και τοποθετήσεις θεσμικών φορέων και παραγόντων του τουρισμού για ένα ζήτημα που αφορά στην ανάπτυξη του νομού Εύρου. Μετά τη βροχή κατηγοριών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αφορμή τον απολογισμό της τουριστικής περίοδου αναφορικά με τις πτήσεις εξωτερικού από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον πρόεδρο της ΤΙΕΔΑ και τον αερολιμενάρχη, η Δέλτα Τηλεόραση θα παρουσιάσει στοιχεία και δηλώσεις που αφορούν στις πτήσεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Δημόκριτος.